Καλημέρα. 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 Αρχικά να εκφράσουμε και εμείς από τη σειρά μας τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του δολοφονημένου Άλκη και ταυτόχρονα να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε εντοπίσει την δράση όλων αυτών των ομάδων, των φασιστικών ομάδων μέσα στα σχολεία, που σκοπό είχαν να επιτεθούν σε κάποιον που είχε μια διαφορετική άποψη, σε οποιονδήποτε ήθελε να εκφράσει κάτι διαφορετικό. Το είδαμε και πρόσφατα με τις επιθέσεις εναντίον του Προσφυγόπουλου, το είδαμε και παλιότερα με τις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων που ντυνόταν, μαθητών που ντυνόταν διαφορετικά, που είχαν άλλη σεξουαλική προτίμηση, που βρισκόταν έξω από το σχολείο να μοιράσουν μια ενημέρωση. Κάθε τι που τους ενοχλούσε έπρεπε να τους να επιτεθούν και να σταματήσουν τη δράση τους. Γι' αυτό και εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε εντοπίσει ότι αυτές οι ομάδες κινούνται στον χώρο του φασισμού, κοντά σε ναζιστικές ή μέσα σε ναζιστικές οργανώσεις, νεολαίες της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη, που πραγματικά σπέρνουν το δηλητήριο μέσα στα σχολεία. Πήραμε αρκετές πρωτοβουλίες, μια από αυτές πρόσφατα που μιλήσαμε με το Σύνδεσμο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών, γιατί εντοπίσαμε ότι αυτοί βρίσκουν και καταφύγιο μέσα σε συνδέσμους φιλάθλων. Πήραμε πρωτοβουλία, καλέσαμε το Σύνδεσμο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών να καταδικάσει όλη αυτή τη δραστηριότητα και να καλέσουν στο συλλαλητήριο που έχουμε το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία του Ευόσμου. Φάνηκε πραγματικά και περιμένουμε και τις εξελίξεις της υπόθεσης με τον δολοφονημένο Άλκη, να δούμε αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες με τις φασιστικές οργανώσεις. Και πραγματικά, επειδή οι εξελίξεις είναι ραγδαίες τις τελευταίες μέρες, αυτό που φοβάται ο κάθε γονιός είναι να μην τύχει κάτι ανάλογο στο παιδί του. Για σκεφτείτε, να βγει ένα παιδί να πει «Είμαι Άρης» ή «Είμαι οτιδήποτε αποφασίσω να είμαι» και γι' αυτό να επιτεθεί κάποιος πάνω στο μαθητή. Ναι, μην το συζητάτε. Ο Άλκης μέχρι πέρσι ήταν μαθητής. Μην το συζητάτε. Μας το έλεγε και η Λία εχθές, γιατί εκεί δίπλα που είστε υπάρχει ένα σχολείο. Και φιλοξενήσαμε έναν από τους μαθητές, ο οποίος εκείνη την ώρα, περνώντας να πάει στο σχολείο, ήρθε να αφήσει ένα λουλούδι και έλεγε ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε και θα ζούμε με ένα μόνιμο φόβο. Και ήταν συνταρακτικό αυτό που είπε, γιατί μιλάμε για ένα παιδί 13-14 ετών. Ξέρετε, κυρία Μαυροπούλου, αυτό θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολλοί θα αναρωτηθούν ενδεχομένως γιατί συμβαίνουν κόσμο. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, δηλαδή, όταν είχαν ξεκινήσει. Αν πρέπει να περάσουμε στον κόσμο, είναι σημαντικό μια κουβέντα μόνο. Ότι δεν πρέπει να φοβάται. Γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Εμείς είμαστε πολλοί. Εμείς θα απομονώσουμε αυτές τις φωνές. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ναι. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Εμείς θα διεκδικούμε σχολεία ανοιχτά για όλους, χωρίς περιορισμούς και χωρίς βία. Ναι. Δεν είναι εύκολο πάντως αυτό, ξέρετε κάτι. Να δεν σας είναι πω εύκολο, κυρία γιατί Μαυροπούλου, τα παιδιά σε ομιλία, δεν είναι εύκολο. Γνωρίζει και την οικογένεια. Ναι. Είναι... Δεν θέλατε να το αναφέρουμε σωστά. Είναι και συγκινημένη πολύ. Είναι εκπαιδευτικός. Βρισκόταν και στα επεισόδια σε όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταίο καιρό. Εντάξει, εμάς η θέση μας σαν εκπαιδευτική και γενικά απέναντι σε τέτοια γεγονότα είναι τουλάχιστον ευάλωτη, γιατί βλέπεις και την ανάγκη του λειτουργήματός σου πλέον ότι στο παιδί πρέπει να δώσεις όλα τα εφόδια για να ανταπεξέλθει σε μια κοινωνία που δυστυχώς πολλές φορές είναι αντιμέτωπη με το ίδιο. Τέτοια φαινόμενα όπως είναι και αυτό συνδέονται άμεσα με όλα τα προηγούμενα. Είναι δεδομένο ότι περηφανεύονται και οι ίδιοι, όπως είπατε πριν. Έχουν άμεσα χαρακτηριστικά φασιστικών ομάδων. Δεν είναι απλή οπαδική βία, δηλαδή είναι ο ένας μια ομάδα, ο άλλος είναι μια ομάδα. Είναι ανάγκη επιτακτική όλοι εκπαιδευτικοί πλέον να ενωθούν με τους άλλους εργαζόμενους και να δώσουν το παρόν μαζικά στην πλατεία του Εμβόσμου το Σάββατο και φυσικά μαζί με τις άλλες δράσεις των σωματείων. Εδώ πέρα είμαστε στην τέταρτη ΕΛΜΕ που είναι και η δική μου. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση πολύ πριν ξεσπάσει αυτό, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, για δράση μέσα στα σχολεία για να σταματήσει το φασιστικό δηλητήριο επιτέλους και να πληγώνει όλους και στα σχολεία και στις γειτονιές. Η μόνη απάντηση που μπορεί να πάρουν και να είναι σοβαρή είναι πλέον από τη μοζικότητα των εργαζόμενων και των γονιών τους. Συζητάτε εσείς καθόλου με τους μαθητές σας, τι σας λένε? Είδατε πάρα πολύ καλά παραδείγματα και της αλληλεγγύης των μαθητών και της καλής τους στάσης, και όπως ήταν στο Γυμνάσιο Βασιλικών, στο Πειραματικό, έχουν πάρει και θέση και τους ανησυχεί τι?
ότι πλέον η βία είναι πάρα πολύ έντονη, τα ψυχοκοινωνικά μέσα στα σχολεία είναι πάρα πολύ έντονα και η απειθαρχία και προβλήματα συμπεριφοράς και γνωστικά προβλήματα που βλέπουν εν τέλει ότι το σχολείο πλέον και το ίδιο το Υπουργείο δεν τους ενδιαφέρει στα σοβαρά. Αν δείτε τώρα αυτή τη στιγμή τι ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι η αξιολόγηση, το να περάσουν πώς θα γίνουν οι βαθμολογίες, πώς θα γίνουν κάποια γραφειοκρατικά, ενώ η ουσία πλέον έχει πάει περίπατο. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μαυροπούλου. Αν θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή νομίζω θα συμφωνήσετε ότι μεγάλο ρόλο έχουν και οι οικογένειες στη διαμόρφωση αυτού του περιβάλλοντος, του κλίματος, το πώς, τι εποπτεία μπορεί να έχει ένας γονιός στο παιδί του, το πόσο μπορεί να το, τι εικόνα έχει, τι σημαίνει πραγματικά. Αν εσείς έχετε και τη στήριξη των γονέων σε αυτή τη μάχη που δίνεται μέσα στα σχολεία για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, παιδιά τα οποία δημιουργούν αυτά τα επεισόδια, παιδιά τα οποία δημιουργούν αυτές τις προβληματικές καταστάσεις, αν εσείς έχετε ένα διάβολο επικοινωνίες με τις οικογένειες ή από εκεί και πέρα έχετε σηκώσει και εσείς τα χέρια ψηλά. Κοιτάξτε, είναι δύο τα πράγματα που είπατε. Καταρχήν, αν έχουμε τους γονείς στο πλάι μας, φαίνεται ήδη και από αυτή τη συνέντευξη ότι η Ομοσπονδία Γονέων στις μεγαλύτερες πορείες, στα μεγαλύτερα ζητήματα, συμπορεύεται μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι και είναι η ουσία, εν τέλει κατά πόσο το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι ατομική ευθύνη της ίδιας της οικογένειας ή εν τέλει δεν απασχολεί ολόκληρο το κράτος και το ίδιο το σχολείο. Και σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα να δούμε ποιος φταίει. Φταίει δηλαδή ένας γονιός που δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ. Φταίει ένας γονιός ή και οι δυο γονείς που μείναν άνεργοι και το παιδί βρίσκει αδιέξοδα και καταλήγει, ας πούμε, σε κάτι που του φαίνεται αντισυστημικό, αλλά εν τέλει εξυπηρετεί το σύστημα στο μεγαλύτερο βαθμό. Κύριε Μαυροπούλου, μου συγγνώμη, ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι δουλεύουν όλη μέρα. Πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι είναι άνεργοι. Δεν πάνε τα παιδιά τους να μαχαιρώνουν κόσμο όμως, ούτε πάνε σε συνδέσμους να ανοίγουν κεφάλια. Συμφωνώ. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά από εκεί και πέρα το βλέπεις το φαινόμενό του και στις εξαιρέσεις και πώς εξελίσσεται, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ούτε έχουν όλοι τις ίδιες προσλαμβάνουσες ή τις ίδιες αντοχές. Ναι, και εδώ έρχεται ο ρόλος ο δικός σας. Είναι δεδομένο ότι η οικογένεια σίγουρα πρέπει. Εγώ θέλω να κρατήσουμε λίγο τις καλές εικόνες και τις καλές πρωτοβουλίες των συναδέλφων σας. Γιατί το προεπορτάζ αυτό που καταλάβαμε είναι ότι τις τελευταίες ώρες πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί συναδελφοί σας σε πολλές σχολικές αίθουσες αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για να συζητήσουν τι είναι αυτό το οποίο συνέβη. Και το θέλανε και τα παιδιά, το θέλανε και οι καθηγητές αυτό. Και πολύ καλά κάνανε. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν αρχίσει και από την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γεγονότα στον Εύωσμο, αλλά προφανώς έχουν γίνει πολύ πιο έντονα τις τελευταίες μέρες λόγω αυτού του τραγικού γεγονότος. Πρωτοβουλίες όπως κουβέντες, πρωτοβουλίες όπως ταινίες, ζωγραφιές, τραγούδια, ακόμα και ψηφίσματα 15 μελών ή συλλόγων διδασκόντων που να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή μαζί με τους μαθητές τους, είναι πάρα πολύ έντονα. Και αυτό δείχνει το εξής, ότι πλέον υπάρχει ανάγκη για οργανωμένη απάντηση απέναντι στο φασιστικό δηλητήριο. Ναι. Γιατί ως έτσι αντιμετωπίζεται, δεν μπορεί να το πει σε μια απλή οπαδική βία. Όχι, συμφωνούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.